οικογένειας Λιασί που ξεκληρίστηκε τον Αύγουστο του 1974 στο χωριό Παλέκυθρο θα γραφτεί την ερχόμενη Κυριακή. Οι λεπτομέρειες της ιστορίας συγκλονίσουν. Εν ψυχρό εκτελέστηκαν μπροστά στα μάτια τους μητέρα, γιαγιά, παππούς, αδέλφια, παιδιά. Ο Γιώργος και η Γιαννούλα περιγράφουν στο ΡΙΚ τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν και που τους ακολουθούν 35 χρόνια. Ο θάνατος ενός δικού σου ανθρώπου σε λυγίζει και ψάχνεις απαντήσεις στα αμέτρητα γιατί. Όταν όμως χάνεις όλη την οικογένειά σου, όταν μπροστά στα μάτια σου βλέπεις την μάνα, τον πατέρα, τα αδέλφια, το ίδιο σου το παιδί, να πέφτουν από σφαίρες και να καταλήγουν σε λίμνη αίματος, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς τα αισθήματα που νιώθουν εδώ και 35 χρόνια ο Γιώργος Λιασής και τα δύο του αδέλφια, Γιαννούλα και Παναγιώτης, οι οποίοι την ερχόμενη Κυριακή κηδεύουν την μητέρα τους, τρεις αδελφές, τον θείο, τη γιαγιά, τον παππού και τον Λουκά, μόλις 2 ετών τότε. Θα είναι μια λύτρωση να ησυχάσουν και αυτοί, να ξέρουμε κι εμείς που είναι, τίποτε άλλο. Καταφέρνουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε τους ανθρώπους μας, έστω και σκοτωμένους, να τους έχουμε κοντά μας. Στις 17 Αυγούστου του 1974, στο σπίτι του Ανδρέα Σουπουρή, στο Παλέκυθρο, η οικογένεια Λιασί έχασε 8 μέλη. Εκτελέστηκαν εμψυχρό. Ο Γιώργος Λιασής ήταν τότε 15 ετών. Θυμάται εκείνες τις εφιαλτικές στιγμές, τις τραγικές ημέρες που ακολούθησαν, τις φρικτές εμπειρίες που δεν θα σβήσουν ποτέ από το μυαλό του. Η φωνή κομπιάζει, τα μάτια βουρκώνουν. Ενώ για μισή ώρα και πλέον πυροβολούσαν συνέχεια, μετά τα πάντα σύγησαν. Δυστυχώς δεν έβλεπες τίποτα παρά μόνο λίμνη αίματος και άψυχα κορμιά. Ο ένας μετά τον άλλο ξεψυχούσαν. Ο Γιώργος είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι. Η αδελφή του 17 σφαίρες, αλλά το πιο φρικτό, ο μόλις 2 ετών γιος της Λουκάς ξεψύχησε στα χέρια της. Το χαμό του παιδιού πιο πολύ, τη μητέρα μου, τις αδελφές μου, το τι έβγαινα εγώ. Για την υγεία τη δικιά μου δεν με πειράζει καθόλου. Δεν ξεχνά τον Τούρκο αξιωματικό, ο οποίος λύγησε μπροστά στο φρικτό έγκλημα που αντίκρισε και δεν άντεξε. Έκλειγε και αυτός και πέταν το καπέλο του. Το πέθανε το καπέλο του και έλεγε: «Πέστε μου ποιος είναι και εγώ θα τον σκοτώσω τώρα μαζί σας». Η ίδια βαριά τραυματισμένη μεταφέρθηκε σε πρόχειρο νοσοκομείο στο Δίκομο. Ενώ ο Γιώργος Λιασής, αν και τραυματισμένος, έμεινε στο χωριό και στη συνέχεια με άλλους εγκλωβισμένους στην εκκλησία του χωριού Βόνη. Οι εικόνες που παρακολουθείτε είναι από την 23η Αυγούστου. Ο τότε ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Σαντρουντίν Αγά Χάν, πήγε στη Βόνη με τηλεοπτικά συνεργεία. Ο Γιώργος έτρεξε να το αφηγηθεί την ιστορία του με την ελπίδα να φύγει από εκεί. Στην αρχή δεν δέχονταν οι Τούρκοι, αλλά τελικά επέτρεψαν στον Αγά Χά να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Δευτερόλεπτα αφού προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητο, Τούρκος αξιωματικός τον άρπαξε από το χέρι, απαγορεύοντάς του να φύγει. Όμως αυτό το πράγμα μπορεί να με στεναχώρησε σίγουρα, αλλά όπως αποδειχθήκε εκ των υστέρων ήταν η αφορμή για να βρω τη Γιαννούλα, γιατί μέχρι τότε δεν ξέραμε που ήταν. Συναντήθηκε με την αδελφή του σε τουρκοκυπριακό νοσοκομείο στην κατεχόμενη Λευκοσία. Ο Γιώργος έγινε καλά, η αδελφή του όμως ήταν παράλυτη. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στην κατεχόμενη Κερίνια με το πρόσχημα της μετάβασής τους για αποθεραπεία στην Τουρκία. Μέσα στο νοσοκομείο τελείως απομονωμένη. Έξω από την πόρτα μας αστυνομικών ενόπλων και τελείωσα απομονωμένη. Τα δύο αδέρφια επέστρεψαν στις ελεύθερες περιοχές τον Νοέμβριο και η Γιαννούλα μεταφέρθηκε στη Γερμανία για θεραπεία. Και οι τρεις ζουν πλέον στην Αθήνα. Για μένα είναι σαν να είναι χτες. Δεν είναι 35 χρόνια. Είναι σαν να είναι χτες. Και όσο ζω πάντα θα είναι το σαν χτες και σαν τώρα. Τα οστά των 8 μελών της οικογένειας Λιασί βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο και η ταυτότητά τους εξεκριβώθηκε με τη μέθοδο του DNA. Ο πατέρας τους επέζησε γιατί τότε εργαζόταν στη Λιβύη. Πέθανε όμως πριν από 5 χρόνια, πριν προλάβει να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ήξερε. Ο επίλογος της οικογένειας που ξεκληρίστηκε θα γραφτεί την Κυριακή στην Εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα στο πλατεία Γλαντζιάς.